ομορφιάς. Κουβεντιάζουμε δηλαδή πολύ για ένα ζήτημα που πρακτικά δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο ούτε στην τσέπη του συνδημότη μας, ούτε ιδιαίτερα μεγάλο στο Δημοτικό Ταμείο. Μιλάμε για μια μικρή αύξηση, μικρότερη από την του πληθωρισμού. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό που θα φέρει του συνδημότε μα, προκειμένου να αγοραστεί κάποιο πλουσμό, να τονωθεί η κατάσταση στην καθαριότητα. Ούτε θα σου φύγει τα χρήματα αυτά, ούτε οι συνδημότε μα με 3 ή 5 ευρώ το χρόνο θα το χέσουν. Λοιπόν, βεβαίω και δεν χαροποιεί κανένα που το να κάνει άμεσα το που κατέβει. Δεν μα χαροποιεί. Είναι όμω μια πράξη υπευθυνότητα, όταν λαμβάνει μια τέτοια απόφαση, μια πράξη υπευθυνότητα και για εμά που την προκύπτουμε και για του συνδημότε μα που συμμετέχουν στα βάρη αυτά. Και βεβαίω, αν συμφωνήσουμε που θέλουμε να είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία, να έχουμε την πόλη μα καθαρή, να έχουμε κάποιε παροχέ, πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και στα βάρη. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Πράγματι, ο Δήμος Αλήπου έχει τα ακριβότερα δημοτικά τέλη. Όμως αυτό δεν έγινε την τελευταία τετραετία. Αυτό έχει μια ιστορία χρόνων. Και κάποιοι που μας ψέφανε γι' αυτό σήμερα είναι αυτοί που έχουν εισηγηθεί τις μεγάλες αυτές αυξήσεις που γίνανε στο παρελθόν. Εμείς μιλάμε για τις πράξεις μας. Και οι πράξεις μας ποιες είναι. 4 χρόνια την προηγούμενη τετραετία αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη μόνο μία φορά και μόνο στα έργα του πληθωρισμού. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, δεν είπαμε ποιες εκλογές ότι θα κάνουμε δεν θα κάνουμε αυξήσεις. Η πράξη μας όμως και ποια είναι η διάθεσή μας φάνηκε. 4 χρόνια που διοικούσαμε δεν κάναμε αυξήσεις. Κάναμε μία αύξηση του πληθωρισμού. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν καλό είναι και οι προσεγγίσεις να είναι ουσιαστικές κάθε φορά. Αν πούμε διαδικασία γιατί η υπηρεσία λέει 2% και εμείς λέμε 4% κλπ. Κάνουμε την ουσία. Λοιπόν, καλό είναι να μην γκρινιάζουμε και να μην ψάχνουμε να βρούμε πού θα δημιουργήσουμε ζήτημα, να προσεγγίσουμε έναν τρόπο ουσιαστικό τα ζητήματα. Και για μένα και με αυτό θα πείσω είναι ουσιαστικό τρόπο να προσεγγίσει κανεί του ζήτημα μέσα στην εκδοσία του Καλλιγράφη. Η άποψη δεν έχει να κάνει ούτε με τον Καλλιγράφη, καμία σχέση με τον Καλλιγράφη, ούτε με τον μνημόνιο. Βεβαίω θύμα τη κρίση τη οικονομική που περνάει η κοινωνία και το κράτο μα είναι και ο Δήμο μα, ο οποίο τον τελευταίο χρόνο έχει 38% λιγότερα χρήματα του ΣΚΑΠ να έρχονται στο ταμείο. Είναι τεράστια αυτή η μείωση. Και υπολογίστε ότι με τα λιγότερα αυτά χρήματα, 40%, εμείς να λειτουργήσουμε το Δήμο και πρέπει να έχουμε και το αποθηματικό που παρουσιάστηκε αυτή την τελευταία κρίση. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ουσιαστικοί, πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε στην κρίση και στη φτώχεια αυτή που επικαλείστηκε που την έχουμε όλοι την κρίση στην κοινωνία και να ζητήσουμε και ποια νοοτροπία είναι αυτή που μας οδήγησε στο μνημόνιο. Που μας οδήγησε στο σαν κοινωνία να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Όχι μόνο οικονομικό, υπάρχει στην κοινωνία μας ηθικό πρόβλημα. Πρόβλημα ηθικών αξιών και πρόβλημα κοινωνικό, όχι μόνο οικονομικό. Λοιπόν, πρέπει και εμείς που ασχολούμαστε με την άλλη και εκλεγόμαστε, πρέπει να δουλέψουμε και λίγο με την νοοτροπία του κόστου. Και πρέπει η νοοτροπία μας να αλλάξει. Ευχαριστούμε σε όλους μας ότι βιώνουμε όλες τις δυσκολίες της οικονομικής, τόσο ως κοινωνία, ως πολίτες, καθημερινά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης είναι γνωστό σε σχέση με τον Δήμο ότι την ισορροπία που επέφερε η διοίκησή μας στα οικονομικά του Δήμου και νομίζω έκανε και κάποιο από τους λόγους που εκτίμησαν αυτό οι δημότες και μας τίμησαν με αυτό το μεγάλο ποσοστό στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Όπως επίσης η συνέπεια που επιδείξαν όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση και με τα δημοτικά τέλη, όπως είναι γνωστό σε όλους μας ότι η διοίκησή μας, η διοίκηση του Οργανού, στα 4 χρόνια διοίκηση άφησε μόνο μία φορά τα δημοτικά τέλη και αυτό σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό κάτω από τον πληθωρισμό. Είναι γνωστό σε όλους επίσης τι γινόταν τις προηγούμενες τετραετίες, 19, 25, 27% κλπ. Οι δημότες εμφανιζόντουσαν σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, χωρίς όμως αυτά, η άποψη αυτή να πηγαίνει να είναι ακριβώς ανταποδοτική όπως προβλέπεται και να βελτιώνει την καθαριότητα και γενικότερα το περιβάλλον. Νομίζω ότι κατανοώντας αυτή τη δυσκολία που υπάρχει σήμερα, η αύξηση όντως είναι κάτω από τα όρια του πληθωρισμού, είναι μια μικρή. Δεν λέω ότι δεν είναι επιβαρυντική για τους δημότες και αυτό το ποσοστό, ό,τι σήμερα επιβαρύνει στη ζέμη του δημότη και του καταναλωτή και γενικότερα του κάθε πολίτη, σαφώς είναι πρόβλημα. Όμως είναι μέσα στα πλαίσια κάτω από τον πληθωρισμό, όπως τονίζεται, και με τη δέσμευση τουλάχιστον ότι θα βελτιωθεί σημαντικά ο εξοπλισμός του τομέα της καθαριότητας. Ένα σημαντικό γεγονός, έτσι δεσμευτήκαμε και προεκλογικά και τον τομέα. Έχουμε όλοι αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην καθαριότητα και διαστόματος του Δημάρχου, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται σήμερα. Θέλουμε κάτι καλύτερο, αξίζει κάτι περισσότερο στο δημότη μας.
Πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη μικρή αύξηση θα βελτιωθεί ο εξοπλισμός, προς ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό έχει τη σημασία του, πιστεύω, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημότης και όχι ως πρόεδρος του Συλλόγου του κυρίου της Αλημούσιας. Είπε η κυρία Αντιδήμαρχος ότι η επιβάλληση είναι της τάξης των 7 λεπτών. Τα 7 λεπτά μας κάνουν, η κυρία μου, 85 ευρώ περίπου το χρόνο. Αν λάβετε ότι τα 4% που αυξήθηκε το ΦΠΑ, πόσο θα αυξηθεί το ρεύμα, πόσο θα αυξηθεί το νερό και καθίσετε, θα δείτε πόσο επιβαρύνεται το πορτοφόλι ενός εκάστοτε εξοικών. Και με ήττα και με ίσουσα. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, χωρίς να αντιτίθεμε στην προμήθεια του μηχανήματος, είτε που λέγεται σάρωμα, είτε λέγεται μηχάνημα φύσεως κάτω, είτε λέγεται μηχάνημα συγκεντρώσεως διαφόρων άλλων καταξιών. Ναι, να γίνει, αλλά οι παρούσες συγκυρίες νομίζω ότι δεν επιτρέπουν για τόσο μεγάλη αύξηση. Γιατί για τα μέτρα τα δικά μου είναι μεγάλη αύξηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρα κάτω στο θέμα 23 έχουμε συζήτηση και λήψη απόφασης για αποσχολόγηση αποκομιδίες απορριμμάτων της Μαρίνας Αλίμου για το έτος 2011. Εκεί πολύ θα ήθελα να μάθω την εισήγηση της υπηρεσίας πια ακριβώς είναι και ποια είναι και η εισήγηση της λήψης. Γιατί δεν είναι άσχετα αυτά τα δύο θέματα. Όχι, σιγά σιγά. Τα μην τα χωρίζουμε και να τα βάλουμε λίγα πράγματα σε τάξη. Πολύ θα ήθελα να μάθω τι θα πληρώσει η Μαρίνα για να ξέρω και τι θα πληρώσω εγώ. Και επιπλέον, θέλω να μάθω πώς φεύγουν τα σάρωθρα έτσι. Τι συντήρηση γίνεται. Δηλαδή κάθε πότε θέλουμε καινούριο μηχάνημα. Γιατί ο εξοπλισμός τον βλέπω συνέχεια χαλάει. Για ποιον λόγο χαλάει. Και εγώ δεν είναι γιατί δουλεύει, είναι θέμα και το πώς δουλεύει και το τι συντήρηση του γίνεται. Εάν δεν έχει συντήρηση... Είναι κρίμα για τον κύριο Τσαπαρτή. Έτσι μια τέτοια τοποθέτηση. Και ειδικότερα μετά από 15 μέρες μετά από ένα αποκλείδωσμα που είναι συγκεκριμένο. Όταν επί διοικήσεως μάχων που ήταν που συμμετείχε, οι αύξησεις ήταν τεράστιες. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Μια δύσκολη περίοδο για όλους μας. Όμως, ένα ποσό τη τάξη κατά τον πληθωρισμό για συγκεκριμένο σκοπό. Όταν το τελευταίο τρίμηνο κόπηκε από το Δήμο πάνω από 1 εκατομμύριο από το Υπουργείο Εσωτερικών εσόδων, έτσι, δείχνει την αδυναμία να προχωρήσουμε στην αγορά μόνοι μας κάποιοι εξοπλισμού που και είναι αναγκαίος. Λοιπόν, ξέρετε ότι την προηγούμενη τετραετία η αύξηση που κάναμε ήταν 3,2-3,5 όλη την τετραετία. Και αυτό πήγε για συγκεκριμένο σκοπό. Και τώρα πάμε κάτω από τον πληθωρισμό και εκτιμώ ότι μπορεί και να μην χρειαστεί σε όλη την τετραετία για να μην γίνει άλλη αύξηση. Και εκτιμώ. Αν βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα το δούμε. Εγώ δεν δεσμεύτηκα για οτιδήποτε όμως, δεσμεύτηκα για τα καταστήματα γιατί προβληματίζει τη μεγάλη δυσκολία που έχουν οι δύο αγορές μας. Και γι' αυτό δεν κάνω αύξηση, έστω ούτε στα 4% για τα καταστήματα της επιχείρησης. Λοιπόν, θεωρώ ότι παρόλο ότι είναι δύσκολη περίοδος, πρέπει να ξεκινήσουμε για να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την καθαριότητα με ένα ή δύο μηχανήματα που θα μπορέσουμε να πάρουμε και με την ενίσχυση, αν μπορούμε να δούμε και τι ακόμη χρημάτων που θα περισσέψουμε, θα εξοικονομήσουμε, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Ξεκινάμε μια νέα αρχή στο περιβάλλον και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια θυσία τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η θέση μας. Κρίνατε και πολύ αυστηρά και εσείς κύριε Ευρύνα, καταλαβαίνω, αλλά και πέρα πρέπει να λειτουργήσει το Δήμο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Ευρύνα. Ευχαριστώ. Πώς είπε την μισή αλήθεια.
Η μισή αλήθεια που είπε, το κομμάτι που ήταν η αλήθεια, είναι ότι η κυβέρνηση, η σημερινή μας έκοψε 1 εκατομμύριο ευρώ και εμείς θα πάρουμε τα 200 από την τσέπη του Δημότη. Αντί να τα διεκδικήσουμε από τα σωματά πόσα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που όμως λέει ο Δήμαρχος. Ποιος έφτασε, μπορείτε, πόσο κάνετε δευτερόλεπτα να πείτε ποιος έφτασε στα τέτοια στα εκεί πέρα που είναι. Όλα τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, η διοίκηση της Ξένου, η διοίκηση της Αλούπου, η διοίκηση της Μαντουζάρη, η διοίκηση της Αργυρίου, όλες. Στις οποίες όλες συμμετείχατε. Εμείς και σαν πολιτικά με ψηφία. Είσαι να βράζουμε με το προσωπικό του αλλού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εκεί το θέμα. Ωραία. Το δεύτερο λόγο, αυτό που δεν είπατε, είναι ότι τον εξοπλισμό αυτόν, τον οποίο λέτε τώρα να πάρετε, μας τον χρωστάτε και τον έχουμε πληρώσει. Τις προηγούμενες χρονιές, όλη την προηγούμενη τετραετία, οι δημότες πλήρωναν δημοτικά τέλη. Αυτά τα χρήματα ήταν να πάνε σε δαπάνες και σε εξοπλισμό. Δεν το πήρατε, τουλάχιστον να μην το πάρετε. Έρχεστε τώρα, μετά από 4 χρόνια, και μας αναχρεώνετε τη σκούπα που δεν πήρατε την προηγούμενη τετραετία. Από τους πολιτικούς συναδέλφων, οι οποίοι, με λίγα λόγια τι λένε, τα χρήματα τα οποία καλούνται να δώσουν οι δημότες τώρα είναι λίγα. Δεν μπορεί να πτυχεύσει τα δημοτικά, δεν τα κανένας. Αυτό που κάνουμε λάθος, κύριοι συνάδελφοι, εκεί είναι το πρόβλημά μου. Είναι ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε βάζουμε πάνω στο δημότη, έρχεται να το αφαιρεθεί από τη διάρκεια της εκπομπής. Άρα, αν θέλουμε να πούμε να στηρίξουμε ένα μέτρο σαν και αυτό το συγκεκριμένο, θεωρώ προτιμότερη και τιμιότερη την θέση του Δημάρχου παρά να λέμε τώρα τα χρήματα αυτά είναι λίγα. Γιατί θεωρώ ότι είναι και στην άλλη πρόκληση από να λέμε στον κόσμο ότι 300.000 ευρώ είναι λίγα. Γιατί δεν είναι 300.000 ευρώ, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι κύριε συνάδελφε, που θα πάρουμε από τους δημότες. Άρα, αν είναι 4,400, για τους δημότες μας, που ξέρετε πολύ καλά, έτσι, ότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό κύκλο. Κύριε ψηφίστηκε το θέμα. 16 υπέρ, 4 κατά. Θέμα 21. Αναπροσαρμογή μη συντελεστών τελών κοινοτήτων χώρων για το έτος 2011. Η κυρία Αντιδήμαρχος. Θέμα 22. Ο συγκεκριμένος θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή. Έχω να φέρω για επαγγελματικές προς για ποιο λόγο. Και για το κόστος των εργαζόμενων που είναι μειωμένο κατά τη γνώμη μου, με νούμερα που έχει. Και για το κόστος της αντικατάστασης των εγκλημάτων και γενικότερα. Το πρόβλημα εδώ που φτάσαμε και ξεκινήσαμε το 1997, 90.000 πήγαμε 95, φτάσαμε 100, 180, 125 το 2005, 130, από τα οποία κλείσαν να τις πάταμε 60% περίπτωση. Γιατί δεν πάει μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνει ένα συμβιβασμό με τους κατοίκους της περιοχής και να πει θα εξασφάλισουν φέτος το 60% των δημοτικών τελών. Δεν είναι λαϊκισμός, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή είναι μια ιστορία που ξεκίνησε δυστυχώς ο κ. Ματζουράκης, αν θυμάμαι καλά, την οποία συνεχίσατε και εσείς, κύριε Δήμαρχε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να κοστολογούμε ή όχι την αποκομιδή των αποκλειμάτων της Μαρίνας. Έτσι και μάλιστα η οποία ανήκει στην ΕΤΑ, αυτά έστω, έτσι, η οποία είναι γνωστή η ιστορία μετά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή τη στιγμή που συμβεί στην διάβαση. Μπορούσατε να το κάνετε και δωρεάν. Εκεί έχει φτάσει το ζήτημα. Από 180.000 που βάζαμε παλιότερα και δεν είναι τόσο μαγικά. Κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Αν δεν τα παίρνανε 100%. Κάναμε συμφωνία για αυτά. Αν δεν τα παίρνανε 100% κύριε Δημαρχέ, τιμωρήθηκε ο Δήμαρχος ο τότε. Τιμωρήθηκε από τα δωμάτια μου και δεν ξαναεκλήθηκε. Άρα με σωστά λέει